Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση τους χιλιάδες συναδέλφους που δίνουν ένα δίκαιο αγώνα διεκδικώντας το αυτονόητο. Μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Απαιτούμε με αποφασιστικότητα να παρθούν άμεσα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, χωρίς να μετακυλείται το κόστος στις πλάτες μας. Τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και ένα μήνα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όχι μόνο κλείνουν επιδεικτικά τα μάτια και τα αυτιά απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας, αλλά χρησιμοποιούν τη συκοφάντηση, την τρομοκρατία και την καταστολή ενάντια σε όσους αγωνίζονται. Γι' αυτό χτύπησαν με ΜΑΤ και τα κρυγόνα τη συγκέντρωση των μαθητών την Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό θέσπισαν την επέσχυτη υπουργική απόφαση για διαδικτυακό μάθημα στα υποκατάληψη σχολεία. Με βροντερή φωνή, εμείς οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε δεν θα γίνουμε ούτε ρουφιάνοι ούτε καταστολή των αγωνιστικών πρωτοβουλειών των μαθητών μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για μας η ελπίδα βρίσκεται μέσα στους αγώνες. Αυτή είναι η δύναμή μας. Με τους αγώνες μας καταφέραμε να μπλοκάρουμε την απαράδεκτη τροπολογία για τοποθέτηση καμερών στις τάξεις και την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση. Με τη μεγαλειώδη διαδήλωση στην Αθήνα στις 7 Οκτώβρη, συμβάλαμε αποφασιστικά στη δικαστική απόφαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Δυναμώνουμε λοιπόν τη φωνή μας. Υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά δικαιώματα για υγεία, μόρφωση, για την ίδια μας τη ζωή.